Πάμε να χαιρετήσουμε τώρα την σχολική ψυχολόγο Ιφηγένεια Στυλιανού. Κυρία Στυλιανού, καλώς σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εξ αφορμής της επιστροφής των παιδιών στα σχολεία, κυρίως της μικρότερων ηλικιών, τα πρωτάκια μας και όλα αυτά. Προέκυψε χθες, προχθές, δηλαδή, ένα βίντεο ότι συμβαίνει η βία στα σχολεία και είναι και επαναλαμβανόμενη και δεν ξέρω και ο δικός σας ρόλος που θα έπρεπε να είναι πιο έντονος στα σχολεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θέλω να αναδείξουμε και επειδή μπήκε και η συζήτηση για τους συνοδούς, αν κάποια παιδιά χρειάζονται συνοδούς που μπορεί να είναι και λίγο πιο επιθετικά κλπ. Και επειδή πριν από λίγο, προσθέτω στη συζήτηση, είχαμε τη μητέρα ενός παιδιού έτσι, που δεν μπορεί να πάει σχολείο διότι έχουν αφαιρέσει με οικονομικούς υπολογισμούς την συνοδό που το συνόδευε στο σχολείο με κάποια προβλήματα αναπηρίας. Και δεν μπορεί να πάει σχολείο το παιδί, δεν μιλά, δεν βλέπει καλά και είναι στο σπίτι. Όλα αυτά μαζί, κυρία Στυλιανού. Διαπιστώνουμε όλοι ότι λείπει κάτι μέσα από τις σχολικές μονάδες της τάξης. Η δική σας ειδικότητα. Δεν είναι δυστυχώς αυτή η περίπτωση, δεν είναι μοναδική. Πρόσφατα έχω και εγώ χειριστεί ένα περιστατικό παιδιού που χρειάστηκε να μοιραστεί τον συνοδό και είναι πραγματικά κάτι το τραγικό. Να στερούμε από τα παιδιά τους συνοδούς που τους επιτρέπουν να βρίσκονται μέσα στο σχολείο και να συνεπάρχουν με τα άλλα. Είναι τραγικό να υπολογίζουμε τις ανάγκες στη βάση των οικονομικών, της σχολικής εφορίας, του Υπουργείου κλπ. Και όχι της ουσίας ενός ζητήματος. Ο βοηθός, ο συνοδός είναι εκεί για κάποιο λόγο. Και ένα και δύο και τρεις, αν είναι να κάνουμε ένα παιδί να χαμογελάσει, να πάει στο σχολείο, να βγει από το σπίτι. Και αν συνεχίζουν να υπάρχουν οι ανάγκες, τότε δεν βλέπω τον λόγο που σταματά ο συνοδός να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κάθε παιδί. Τώρα αναρωτιόμαστε αν είμαστε έτοιμοι για αυτό το άνοιγμα των σχολείων, έτσι. Να. Εξαρτάται, θα έλεγα, από το κριτήριο αξιολόγησης. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τα θέματα της πανδημίας, τότε ναι, είμαστε σημαντικά πιο έτοιμοι από κάθε φορά, αφού πλέον τα σχολεία υποδέχονται αλλιώς τα παιδάκια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πλέον είναι εξοικειωμένοι με τη διατήρηση των μέτρων, έτσι σε θέματα πανδημίας είμαστε πιο έτοιμοι. Προτού τα παιδιά τώρα πάνε στο σχολείο, ένα σημαντικό βήμα που είναι καλό να αναφέρουμε είναι η επένδυση των σχολείων που έκανα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές ήρθαν σε επαφή με διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης που δεν αφορούσαν μόνο θεματολογία που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, αλλά και με τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών. Ναι, κυρία Στυλιανού, σε αυτό που είπατε, που χθες φιλοξενήσαμε, θέλετε και εκπρόσωπο του Υπουργείου Επιθεωρητή στη Λέμεσο για το περιστατικό βίας. Το είδατε, φαντάζομαι, και είδατε και όλους τα, αν θέλετε, τους ρόλους του παιδιού θύματος, του θήτη, των θεατών κλπ. Και βγαίνει έτσι αρμοδίως στο Υπουργείο και λέει: μα έτσι είναι τα παιδιά, δεν είναι μείζον ζήτημα. Μια είναι αγαπημένη φίλη, την άλλη είναι ορκισμένη εχθρή και σιγά το τι τρέχει. Αν δεν υπάρχει διαπίστωση του προβλήματος και κάθε ζήτημα ξεχωριστά, νομίζω ότι δεν έχουμε γενικά υπόθεση, αλλά και το ότι δεν υπάρχει μια σωστή γραμμή και κρίση μέσα στα σχολεία. Ακριβώς. Και αν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Εκεί που νιώθαμε έτοιμοι για τα σχολεία, φαίνεται ότι και φέτος καλούμαστε να χειριστούμε πυροσβεστικά τον εκφοβισμό. Δηλαδή να παρέμβουμε σε αυτή την κρίση αφού το πρόβλημα έχει ήδη εμφανιστεί. Είναι διάφορες οι παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν και όπως φαίνεται δεν γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις. Αν δηλαδή λάβουμε υπόψη το σχολείο πλέον δίνει τόση πολύ έμφαση στην ακαδημαϊκή γνώση γιατί είναι τόση πολύ ύλη που δεν υπάρχει χρόνος για να αυξηθούν κάποιες αξίες. Mm-hmm. Στην ίδια στιγμή υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα πρόληψης του εκφοβισμού που δυστυχώς για κάποιο λόγο είναι κλειδωμένα σε κάποια συστάρια και δεν υπάρχει το προσωπικό, οι ειδικοί, είναι τόσο υποστελεχωμένοι οι αντίστοιχοι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, που δεν μπορούν να έρθουν να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα. Να. Πέρα όμως από το σχολείο, φαίνεται ότι όλοι μας ευθυνόμαστε για αυτό το συμβάν. Και αυτό το συμβάν δεν είναι η αρχή. Αυτό το συμβάν είναι το τέλος. Είναι το αποτέλεσμα μιας κοινότητας, η οποία είναι ανίκανη να έρθει να αναπτύξει κάποιες αξίες στα άτομα της. Κύριε Στυλιανού, το είπα και χθες φιλοξενώντας εδώ συνάδελφό σας ότι τα παιδιά δεν μας ακούν, μας μιμούνται. Και άρα ό,τι βλέπουν και στο σπίτι, προφανώς θα το μεταφέρουν στο σχολείο. Και είχαμε συζήσει με συναδέλφους που έχουμε παιδιά στην ίδια ηλικία, μικρά στο δημοτικό.
Ποιος είναι ο τρόπος ο γονιός να δείξει στο παιδί ακριβώς ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του μέσα στο σχολείο. Διότι το βίντεο που είδα χθες και από πολλά άλλα, ακόμα και στην περίπτωση του Παναγιώτη, έτσι, από τους Τρούλους, που το παιδί έφυγε από εκφοβισμό και από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ που του πόντισαν οι συμμαθητές του. Είναι τα παιδιά θεατές, δηλαδή πώς πρέπει να δείξουμε στα παιδιά μας ποιος είναι ο ρόλος τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Αρχικά θα προσκαλούσα όλους τους γονείς να ξεκινήσουν ή μάλλον να σταματήσουν να δημιουργούν στα παιδιά το αίσθημα της παντοδυναμίας. Είναι ένα να λέμε στα παιδιά μας ότι είναι ικανά να τα καταφέρουν και είναι άλλο να τους κάνουμε και να θέλουμε να τους πείσουμε ότι είναι καλύτεροι από όλους. Ναι. Τώρα, κάτι σημαντικό είναι να μιλήσουμε στα παιδιά για το σπάσιμο της σιωπής. Θεωρώ ότι ίσως ακόμα και πιο τραγικό από το φαινόμενο του εκφοβισμού είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια άτομα εκεί που παρακολουθούν αμέτωχοι χωρίς να κάνουν κάτι. Αυτή η σιωπή των θεατών αποτελεί το μαγικό φίλτρο επιβίωσης του εκφοβισμού. Αυτή δηλαδή η ανοχή τροφοδοτεί τον εκφοβισμό και δεν είναι μόνο τα παιδιά που σιωπούν, τα οποία παρατηρούν. Ναι. Γενικά είμαστε μια κοινωνία η οποία σιωπούμε, η οποία δεν διεκδικούμε το δίκαιο κατά κάποιο τρόπο. Άρα είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς ότι όπου βλέπουν τέτοια περιστατικά χρειάζεται να γίνουν η φωνή των θυμάτων. Γιατί τα θύματα είναι δύσκολο όταν βιώνουν εκφοβισμό. Είναι άδικο να ζητήσουμε στα θύματα την ώρα που βιώνουν τον εκφοβισμό να μιλήσουν και να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Άρα κάποιος άλλος χρειάζεται να έρθει και να γίνει η φωνή τους. Ναι. Και αν το παιδί μας είναι στη θέση του θήτη, του θύματος, επίσης πρέπει να εντοπίσουμε εμείς αυτά τα σημάδια που να το πιστοποιούν. Σωστά, κυρία Στυλιανού. Άρα είναι. Ακριβώς, ναι. Γενικά πρέπει να έχουμε έννοια το παιδί μας στο πώς συμπεριφέρεται. Άρα και να έχουμε δει ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και πάλι έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά των γονιών. Σε άλλη περίπτωση που ξέρω εγώ που δεχόταν εκφοβισμό ένα παιδί, έστελνα μηνύματα σε ένα κοριτσάκι, το έβριζαν τους γονείς του επειδή ήταν και από άλλη χώρα κλπ. Και οι γονείς των άλλων παιδιών. Έχει σημασία η δική του συμπεριφορά. Αν δεν τα επιπλήξουν ή αν δεν τους δείξουν μια σωστή συμπεριφορά, δεν απολογηθούν ήδη, πώς να περιμένουν να το κάνουν τα παιδιά τους. Και όχι μόνο το γονιό, δηλαδή να μην ρίχνουμε μόνο τον μπαλάκι στους γονείς, αν και συμφωνώ σε αυτό, αλλά όλων μας. Δηλαδή αυτή η ασέβεια είναι κάτι που εύκολα τα παιδιά παρατηρούν. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι η αδυναμία του σχολείου να υποπτεύσει κάποιους κανόνες. Δεν είναι μόνο η αδυναμία των γονιών να έρθουν να αναπτύξουν κάποιες αξίες. Είναι η αποτυχία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Γιατί τα παιδιά δεν τα μεγαλώνουν μόνο οι γονείς τους. Εμείς τα μεγαλώνουμε, οι ενήλικες τα μεγαλώνουμε. Άρα δεν φταίνουν αυτά τα παιδιά, δεν φταίνουν μόνο οι γονείς, δεν φταίνουν μόνο το σχολείο. Φταίω εγώ και εσείς που δίνουμε κάποια λασσασμένα πρότυπα στα παιδιά. Ακριβώς. Κυρία Στυλιανού, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε.